Κύριε Κωνσταντέλο. Δώσαμε τώρα μόλις οδηγία εντολή για την εκένωση άλλων 4 περιοχών του Δήμου μας. Στην περιοχή Νέα Καλύμνος και Εξοχή από τη Λεωφόρο Καλύμνου και προς το βουνό. Την περιοχή Δηλόφου στην Δημοτική Μεταβάρης από την Λεωφόρο Ευελπίδων και προς το βουνό. Και την Συνοικία Χαίρωμα στην Δημοτική Ενότητα Βάρης. Αυτές οι περιοχές τώρα αποστέλλετε στα επόμενα λεπτά το μήνυμα του 112. Θα στείλετε και συνεργεία να ενημερώσουν από στέλνουμε κοντά τους συνεργεία κατοίκους. Και έχουμε δύο εγκαταστάσεις ευαίσθητες σε ένα τοπικό χωριό ΣΟΣ και ένα μεγάλο γυροκομείο, οπότε γίνονται αυτή με όλες οι προετοιμασίες. Μισό λεπτό, Δήμαρχε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Άρα υπάρχει ένα ολόκληρο γυροκομείο το οποίο πρέπει να εκενωθεί. Ένα γυροκομείο, το άκτιο οδηγός ο οποίος υπάρχει εκεί και θα εκενωθεί τώρα. Στέλνετε λεωφορεία. Πώς θα γίνει αυτό? Στέλνουμε λεωφορεία και όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Και η δεύτερη εγκατάσταση ποια είναι? Παιδικό χωριό. Είναι ένα γυροκομείο το οποίο γυτνιάζει ακριβώς το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Μάλιστα. Μεγάλο γυροκομείο με αρκετούς τρόφιμους, με αρκετούς φιλοξενούμενους. Άρα η εκτίμηση της πυροσβεστικής ποια είναι τώρα, Δήμαρχε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι... Η εκτίμηση της πυροσβεστικής είναι ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι η φωτιά και από εκεί και πέρα οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν εδώ από τη Δημοτική Αρχή για την εκένωση ή μη της περιοχής. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος. Εσείς που ξέρετε καλά την περιοχή, Δήμαρχε, βοηθήστε μας να καταλάβουμε... Βοηθήστε μας να καταλάβουμε αυτά τα σημεία τα οποία εκενώνεται γειτονεύουν με πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου. Γειτονιάζουν με πυκνοκατοικημένες περιοχές. Είναι και τα ίδιες πυκνοκατοικημένες περιοχές. Απλά είναι η άκρη της πόλης μας που συνορεύει με το περιαστικό πράσινο. Δήμαρχε... Όταν το περιαστικό πράσινο λοιπόν καίγεται, ναι, πρέπει αυτές οι περιοχές να διασφαλιστούν, να διασφαλιστεί ο κόσμος. Το γυροκομείο, ποιο γυροκομείο είναι και πόσο... Είναι το γυροκομείο Άκτιος Οδηγός. Άκτιος Οδηγός. Πόσους φιλοξενούμενους έχει? Νομίζω πρέπει να έχει 300. Μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός. Ξεκινάμε τώρα την διαδικασία, ενημερώσαμε τους υπευθύνους και κινούνται τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την εκένωση αυτή η οποία χρειάζεται. Για λόγους προληπτικούς, έτσι, δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσει εκεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, για λόγους πρόληψης πρέπει να... Πού θα τους οδηγήσετε τώρα τους ηλικιωμένους αυτούς? Έχετε λάβει μέρημνα? Ανοίξαμε δύο κλειστά γυμναστήρια, τα οποία έχουμε, τα οποία θα υποδεχτούν τον κόσμο και έχουμε κινητοποιήσει όλο το δημοτικό μηχανισμό να ανταπεξέλθει στη φιλοξενία του κόσμου. Ναι. Επειδή πλέον λιγοστεύει ο χρόνος μέχρι τη δύση του ηλίου και καταλαβαίνουμε ότι σύντομα θα αποστερηθείτε τα εναέρια μέσα. Ακριβώς. Γίνεται ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων? Ποια είναι η εικόνα? Αυτή τη στιγμή οτιδήποτε υπάρχει στην Αττική βρίσκεται εδώ. Από την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, τους δήμους, υδροφόρες, εθελοντές. Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ. Απλά το φαινόμενο αυτό είναι τόσο μεγάλο και τόσο διαλυτικό που ο αέρας αυτός μέσα σε πευκοδάσος, καταλαβαίνετε, είναι κάτι το μη διαχειρίσιμο σε κάποια σημεία. Πώς είναι τώρα? Ο αέρας συνεχίζει να είναι ισχυρότατος. Έχουμε αυτή μια 6 μποφόρ τουλάχιστον εδώ. Μάλιστα. Δεν έχει πέσει λοιπόν ο άνεμος. Δεν έχει πέσει ο αέρας. Ελπίζω να πέσει με το σκοτάδι, συνήθως ο αέρας πέφτει.